Ναι, Λίνα, καλό σας μεσημέρι. Απόλυτα θετική είναι η αποτίμηση που κάνει σήμερα ο γερμανικός τύπος στη χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Βαυαρική πρωτεύουσα. Η μεγάλη εφημερίδα του Μονάχου, η Süddeutsche Zeitung, επισημαίνει τη στροφή 180 μοιρών που έκανε η ηγεσία του γερμανικού κρατηδίου και την πολύ φιλική ατμόσφαιρα που συνάντησε ο κύριος Σαμαρά στο Μόναχο. Η εφημερίδα τονίζει ότι ο κύριος Ζεχόφερ εξέφρασε το μεγάλο σεβασμό του για τις μεταρρυθμίσεις που επιτελούνται στην Ελλάδα και γράφει ότι ο κύριος Σαμαράς έχει τώρα ένα νέο σύμμαχο στο Μόναχο. Βέβαια, η εφημερίδα υποστηρίζει ότι πριν ο κύριος Ζεχόφερ συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, είχε τηλεφωνική συνομιλία με την καγκελάριο Μέρκελ, η οποία κατάφερε να τον πείσει να αλλάξει στάση απέναντι στη χώρα μας με το επιχείρημα ότι η Ελλάδα πρέπει τώρα να στηριχθεί. Ο τίτλος του ρεπορτάζ της εφημερίδας δείχνει και το μενού του χθεσινού δείπνου των δύο ηγετών. Βαυαρική πάπια και μιλόπιτα με ελληνικό γιαούρτι, γράφει η εφημερίδα. Σε άλλα δημοσιεύματα τονίζονται οι ιστορικοί δεσμοί ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βαυαρία, ενώ σημειώνεται ότι από σκληρός επικριτής, τώρα σύμμαχος της Ελλάδας, ο Ζεχόφερ. Το περιοδικό Focus του Μονάχου γράφει: Σαμαρά Ζεχόφερ, ξαφνικά πολύ φίλοι. Ένα καινούριο συνήγορο βρήκε η Ελλάδα στο Μόναχο. Αντί για απειλές, επένει για την Αθήνα. Ενώ τονίζει ότι ο Βαυαρός Πρωθυπουργός υποχώρησε σε όλες τις κόκκινες γραμμές που είχε θέσει απέναντι στην Ελλάδα. Τέλος, το Spiegel στην ίδια γραμμή αναφέρει: ούτε ίχνος κριτικής απέναντι στην Αθήνα. Ο Ζεχόφερ δείχνει την ανθρώπινη πλευρά του. Ενώ η βαυαρική ραδιοφωνία μετέδωσε εξαιρετικό το κλίμα της συνάντησης. Τέλος στην πολεμική απέναντι στην Αθήνα. Λίνα. Και με αυτά τα λόγια, λοιπόν, περιγράφεται η στροφή των 180 μοιρών του Βαυαρού Πρωθυπουργού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στην Ελλάδα.